Βήμα ανάπτυξη στην ΔΕΔΑ τηλεόραση με αφορμή, κυρίες και κύριοι, τις εκλογές των επιμελητηρίων που στον Εύρο προγραμματίζονται για τις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Και σε αυτό το σημείο θα έχουμε την χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με έναν υποψήφιο που διεκδικεί την ψήφο των μελών του επιμελητηρίου, τον κύριο Τσακίρη, ο οποίος είναι υποψήφιος με το συνδυασμό του κυρίου Τοψίδη, επιχειρώντας το μέλλον. Καλά το είπα, κύριε Τσακίρη? Πολύ καλά το είπατε, κύριε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Από την αρχή σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές. Λοιπόν, επιχειρώντας το μέλλον, πολύ, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ναι, επιχειρώντας το μέλλον. Επιχειρώντας το μέλλον. Νομίζω ότι είναι καλός τίτλος. Ελκυστικός. Και όλοι μας αυτό ευχόμαστε. Ένα καλό μέλλον για τους συμπατριώτες μας. Και κυρίως ιδιώτες, επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Αυτό ακριβώς που περνάνε γιατί, πολύ δύσκολα. Έτσι ακριβώς. Και γιατί η μόνη ελπίδα για την ανάκαμψη της χώρας είναι οι ιδιώτες. Ναι, ναι, ναι. Καμία άλλη ελπίδα δεν έχουμε. Καμία άλλη ελπίδα και καιρός είναι να βοηθηθούμε όλοι εμείς όσοι μείναμε και να δώσουμε το, ναι, και να δώσουμε καλά πρότυπα στη νεολαία μας στο επιχειρήν. Καλά πρότυπα, κύριε Δούκα. Να είμαστε κι εμείς. Και εμείς, αλλά και οι συνεχιστές μας, οι νέοι, πιο καλοί από μας και να έχουν πρότυπα πάρα πάρα πολύ καλά. Ενώ ηθικά, εργατικά πρότυπα, δημιουργικά πρότυπα. Εμείς δεν ξέρω αν τα καταφέραμε σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία χρόνια τόσο πολύ καλά. Ελπίζω οι νέοι να είναι πολύ καλύτεροι από μας. Και ο ελληνικός λαός, ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι είναι πολύ δημιουργικός λαός, αρκεί να έχει το έναυσμα. Και το έναυσμα, θεωρείτε, κύριε Τσακίρη, είναι να υπάρχει ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο από την πολιτεία για να αναπνεύσουν και να δημιουργήσουν οι μικρομεσαίοι? Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρώτο, κύριε Τούκα. Το πρώτο. Θεωρώ ότι πρέπει το κράτος να σταματήσει να ελέγχει τόσο πολύ με διάφορες επιτροπές, αν θέλετε, τον επιχειρηματία, να τον βοηθήσει. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ένας επιχειρηματίας μπει σε αυτό το δύσκολο έργο να επενδύσει και να δανειστεί, να μην έχουμε μία επιτροπή, δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα, είκοσι, τριάντα επιτροπές για να γίνει μια επένδυση. Θεωρώ ότι πρέπει να ελαχιστοποιηθούν αυτά τα πράγματα, να πάμε σε πιο δραστικές μεθόδους, ελεγχόμενα βέβαια, που πάνε τα χρήματα, από την τράπεζα περισσότερο θεωρώ, αλλά να υπάρχει ο έλεγχος από συγκεκριμένα άτομα, τα οποία θα είναι και αυτά υπόλογα, όχι μόνο επιχειρηματίας, και αυτοί να είναι υπόλογοι που πάνε τα χρήματα. Ο λιγομελές δηλαδή, αυτή η επιτροπή που θα ελέγχει του κράτους, τρία άτομα, ένα, δύο, τρία άτομα το πολύ, και να λογοδοτεί και αυτή η επιτροπή για το πού πάνε τα χρήματα και πώς τα χρησιμοποιεί ο εκάστοτε επιχειρηματίας. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λοιπόν τώρα, εσείς είστε συνυποψήφιος, θα έλεγα, με τον κύριο Τοψίδη, ναι, με τον και φιλοδοξείτε στις 3-4 Δεκεμβρίου να σας ψηφίσουν τα μέλη του επιμελητηρίου. Γιατί πρέπει να ψηφίσουν το συνδυασμό σας και εσάς? Πέστε κάτι. Τι κύριε σκέφτεστε Δούκα, να κάνετε Δούκα, και γι' αυτό κοιτάξτε, πρέπει... Κοιτάξτε, εγώ είμαι παλιός. Έτσι. Φιλοδοξώ και εγώ, σαφώς. Όμως ενδιαφέρομαι για την νεολαία. Και νομίζω ότι κι εσείς αυτό θεωρείτε ότι είναι το πρωτεύον. Και το κρίσιμο και το μείζον. Έτσι. Οι νέοι, γιατί είναι το μέλλον μας. Μπράβο. Ο Τοψίδης, ο Τάκης, το ξέρετε και το ξέρω, είναι ένα νέο, φιλόδοξο παιδί, δημιουργικότατο. Είναι άνθρωπος της πιάτσας, δουλεύει από πολύ μικρός, το ξέρω, από πολύ μικρός. Δούλεψε πάρα πολύ στη ζωή του και δουλεύει, έχει επιχειρήσεις σε όλο τον Εύρο. Είναι δραστήριο παιδί, είναι αγαπητό παιδί, είναι προσήνης. Είναι, νομίζω, αυτός που θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα το επιμελητήριο. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Δούκα, το επιμελητήριο έχει ιστορία. Είχαμε τον κύριο Χαμπούρη. Τον κύριο Χριστόδουλο Χαμπούρη. Έτσι. Είχαμε έναν διάδοχο, ο οποίος από πού προήρθε? Από την πιάτσα. Έτσι. Και έχουμε και έναν άλλο διάδοχο τώρα, πάλι από την πιάτσα. Τον Χριστόδουλο Τοψίδη. Επιχειρώντας λοιπόν στο μέλλον με έναν νέο άνθρωπο, δημιουργικό και... Εκτός από όρεξη όμως, ιδέες έχετε? Ναι, βεβαίως. Ένα στοιχείο είναι η όρεξη για δουλειά. Αλλά πρέπει να υπάρχουν και ιδέες. Θα σας πω πέντε πράγματα. Για πέστε μας. Έτσι.
περιγραφικά θα σας πω. Παρακαλώ. Λοιπόν, εκτός το ότι θέτουμε θέμα Σαμοθράκης να μπορούν να ψηφίσουν ένα το κρατούμενο, πάμε κύριε Δούκα σε ένα θέμα πολύ σοβαρό. Έχουμε, και το ξέρετε, και στην πόλη σας και σε όλο τον Εύρο πολλούς, πάρα πολλούς εμπόρους, επαγγελματίες, βιοτέχνες, άνεργους και τώρα και τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια, τα χρόνια που έρχονται. Και θεωρώ ότι είναι μείζον η επόμενη διοίκηση, όποια και να είναι, με όποιον πρόεδρο και να είναι, εγώ εύχομαι να είναι ο Τάκης Οτοψίδης, να αντιμετωπίσουν αυτούς τους συναδέλφους με αγάπη και, αν θέλετε, με αλληλεγγύη. Δηλαδή, θέλω να μπαίνει μέσα ο άνεργος επαγγελματίας αύριο στο επιμελητήριο Εύρου και να βρίσκει δουλειά, κύριε Δουγά. Να βρίσκει δουλειά, γιατί είναι το σπίτι του. Γιατί το πλήρωνε μέχρι τώρα και το πληρώνει. Θέλω να μπαίνει μέσα και ο πρόεδρος και τα μέλη να τηλεφωνούν σε 10 επιχειρηματίες και να λένε υπάρχει δουλειά για αυτόν τον συνάδελφο. Θέλω αυτό να γίνει. Ένα αυτό, και είμαι κάθετος αυτό ότι πρέπει να γίνει. Δεύτερον, σας το είπα και πριν, να αλλάξει η νοοτροπία. Δηλαδή, να δώσουμε πρότυπα στην νεολαία, στο επιχειρήν. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Το επιμελητήριο έχει κλάδους. Θεωρώ ότι επιβάλλεται, κύριε Δούκα, επιβάλλεται πλέον να αρχίσουμε να βραβεύουμε άτομα τα οποία είναι αυτοδημιούργητα στον κάθε κλάδο. Στον εμπορικό κλάδο, στο βιοτεχνικό κλάδο, στο εμπορικό, στον εξαγωγικό. Σε κάθε κλάδο, κάθε χρόνο, ένα άτομο με ένα χαρτάκι. Κύριε, μπράβο σας. Καταφέρατε στα 10 χρόνια να δημιουργήσετε μια μονάδα. Να δώσουμε δηλαδή στην νεολαία πρότυπο και ελπίδα. Δημιουργία. Το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι εκεί θα στηριχτεί η Ελλάδα, στη δημιουργία. Δεν έχουμε άλλο πισωγύρισμα. Στο δαιμόνιο του Έλληνα. Στο δαιμόνιο του Έλληνα. Να τον δώσουμε όμως το νέο, το κίνητρο. Αυτός θα γίνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε να απενθυμίσουμε σε όλα τα μέλη του επιμελητηρίου να έρθουν, να συμμετάσχουν. Να μην κάθουμε στον καναπέ τους στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Μην το ξεχνάτε, θα γίνει αυτό το πράγμα. Και από τις προηγούμενες εκλογές, εκεί που ψηφίζαν 700 άτομα, έγιναν 2.800. Ναι, εγώ ευελπιστώ να γίνουν 3.500. Λέτε να έρθουν 3.500? Γιατί όχι. Μακάρι, γιατί αυτό σημαίνει ότι αντιλήφθηκαν τα μηνύματα και ότι ξέρουν, αντιλήφθηκαν ότι δεν μπορεί από το σπίτι να κάθεσαι και να κάνεις κριτική, πρέπει να συμμετάσχεις. Κύριε Δούκα, να σας πω κάτι. Πρέπει να καταλάβουν οι νέοι ότι πρέπει να ασχοληθούν και με το επιμελητήριο. Πρέπει από εκεί μέσα να δουν και ορισμένα πράγματα που οι παλαιότεροι τα έχουν δει, να δραστηριοποιηθούν και εκείνοι στην παραγωγή ως επιτοπλίστων, γιατί θεωρώ ότι η παραγωγή είναι αυτή που θα σηκώσει τη χώρα επάνω, τόσο οι άλλοι κλάδοι. Η παραγωγή όμως, βιοτεχνία, βιομηχανία, παραγωγή, είναι αυτή η κλάδη που νομίζω είναι ότι μπορούν, χοχοκαλιά. Μπράβο, μπορούν να σηκώσουν την οικονομία σήμερα. Είτε είναι τουριστική βιομηχανία, βέβαια, έτσι, αναφέρουμε και στην τουριστική βιομηχανία. Εννοείται. Έτσι. Είναι και αυτή ένα κομμάτι της παραγωγικής δυναμικής, ναι, της Ελλάδος. Σε όλους αυτούς τους κλάδους και στον πρωτογενή τομέα, έτσι, και εκεί μπορεί να γίνει και βιοτεχνική παραγωγή ή βιομηχανική. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Α, παρακαλώ. Και κάτι άλλο θέλω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλω επίσης το επιμελητήριο να θεσπίσει, να μπορέσει να με όλα τα μέλη να συνδεθεί είτε με email είτε με SMS και να στέλνει πληροφορίες. Πολύ μοντέρνο σας βρίσκω. Σε κάθε γωνιά του νομού και σε κάθε επιχειρηματία και στον τελευταίο. Έτσι. Θα γίνει έκθεση τάδε στην τάδε χώρα. Δηλαδή να αξιοποιήσετε τις νέες τεχνολογίες. Σαφώς. Βεβαίως. Βεβαίως. Ωραία. Καινοτομία. Ναι. Νομίζω ότι επιβάλλεται. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Τζακίρη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.